Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εργάζομαι στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπως λέει εδώ και η Διαφάνεια. Είμαι ο τελευταίος διορισμός το 2003, ό,τι αυτό σημαίνει για το ΕΣΥ. Άρα, τα τελευταία χρόνια η στελέχωση του τμήματός μας προκύπτει μόνο μέσα από τις αμοιβές μετατάξεις, από συναδέλφους δηλαδή που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο πεδίο της κοινωνικής εργασίας. Και σήμερα, αφού ευχαριστήσω την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή, γιατί είναι τιμητική η πρόσκληση να υπάρχει εκπρόσωπος της κοινωνικής εργασίας στην σημερινή σας συνάντηση, την επιστημονική, θα προσπαθήσω λίγο να σας αναπτύξω γιατί η κοινωνική εργασία στο νοσοκομείο και με βάση τις προκλήσεις και τις αντιξιότητες στο υπάρχον κοινωνικό και πολιτισμικό μας περιβάλλον, να δούμε πώς αυτό αντικατοπτρίζεται και στη δουλειά των ανθρώπων που εργάζονται εκεί από την πλευρά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Λοιπόν, γενικότερα η νοσοκομιακή κοινωνική εργασία, αυτό που τη διακρίνει σε σχέση με άλλους κλάδους εξειδικευμένα, είναι ότι αντιμετωπίζουμε την υγεία σαν ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα, καλούμαστε να υπερασπιστούμε όλα αυτά που βλέπετε που αναγράφονται στη σελίδα του PowerPoint, που έχουν να κάνουν με την ακαιρεότητα του ατόμου και τη διεκδίκηση του δικαιώματός του για την ευημερία του. Ο χώρος του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών είναι ένας μεταβατικός χώρος. Είναι ο χώρος που κανείς όταν έρχεται, δεν έρχεται γιατί το επιθυμεί, δεν είναι επιλογή του, βρίσκεται εκεί, κάτω από συνθήκες επίγουσες, ακραίες, και σίγουρα το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα συναντήσει κοινωνικό λειτουργό. Αυτό, αν τύχει, θα υπάρχει εκεί. Επομένως, ο σημαντικός στόχος της δικής μας παρουσίας είναι να γεφυρώσουμε ακριβώς αυτό το χάσμα που συχνά υπάρχει μεταξύ του νοσοκομιακού περιβάλλοντος και του κοινωνικού περιβάλλοντος του ασθενούς. Και ποιος είναι ο σκοπός? Να απομακρύνουμε τυχόν εμπόδια σε αυτό που ονομάζουμε αποτελεσματικότερη θεραπεία. Η κοινωνική εργασία στην Ελλάδα είναι μια, θα λέγαμε, μια σχετικά νέα επιστήμη για τα ελληνικά δεδομένα και πόσο μάλλον για την επαφή της με το χώρο της υγείας. Μόλις το 1978 καθορίστηκαν με το σχετικό προεδρικό διάταγμα και οι αρμοδιότητες που αφορούσαν τη λειτουργία των κοινωνικών λειτουργών στον τομέα της υγείας. Σε συνέχεια έρχεται το Προεδρικό Διάταγμα 87 του 86, όπου εκεί, με όλη αυτή τη φοβερή αναμόρφωση που έγινε σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, περιγράφηκε και προβλέφτηκε, στα πλαίσια του νόμου για το ενιαίο πλαίσιο, η δημιουργία των τμήματων κοινωνικών υπηρεσιών ή για τα μικρότερα νοσοκομεία αυτοτελών γραφείων κοινωνικής υπηρεσίας. Φυσικά τότε η πρόβλεψη ήταν να ανήκουμε στη διοικητική υπηρεσία. Να πω λοιπόν ότι το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο ακόμα και σήμερα ισχύει σε ό,τι έχει να κάνει με το ποια είναι η ευθύνη και ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας στο νοσοκομείο, αναφέρεται σε αυτή την πολύ μικρή παράγραφο που μιλάει για την ευθύνη που έχουμε εμείς οι κοινωνικοί λειτουργοί στα νοσοκομεία να συμπαραστεκόμαστε στους νοσηλευόμενους, να αναζητούμε και να διερευνούμε τις αιτίες που προκαλεί το πρόβλημα που τους έφερε στο νοσοκομείο και γενικότερα να αντιμετωπίζουμε τα κοινωνικά προβλήματα στο πλαίσιο και της γενικότερης πολιτικής της πολιτείας. Ας το σημειώσουμε αυτό, γιατί αυτό το στοιχείο, η τελευταία πρόταση που προβλέφθηκε στο Προεδρικό Διάταγμα είναι που μας φέρνει και συχνά σε ρήξη όταν καλούμαστε να δώσουμε άμεσα λύσεις, έτσι όπως ακριβώς τις φαντασιώνονται οι συνάδελφοι του ιατρονοσηλευτικού, ενώ στη γενικότερη πολιτική της χώρας δεν υπάρχουν αυτές οι λύσεις με τα νοσοκομιακά. Στην εξέλιξή του, το 2001 με σχετικό νόμο, προβλέφτηκε και θεωρήθηκε ότι έχει νόημα η κοινωνική εργασία να μπει κάτω από τη σκέπη της ιατρικής υπηρεσίας. Αυτό δηλαδή που αξιολογήθηκε είναι ότι επιστημονικά είναι εγκύτερη και ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ενδεχομένως καλύτερους όρους στη διεπιστημονικότητα και να εξασφαλίσουμε και το απόρριτο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τότε, ακριβώς γιατί πολλά από τα έγγραφά μας, ξέρετε ότι η κοινωνική λειτουργή, από τη στιγμή που η δουλειά είναι να συνδέσουμε αυτό που συμβαίνει στο χώρο του νοσοκομείου με την κοινότητα, αυτό προϋποθέτει ότι θα υπάρξει μια αλληλογραφία.
Η κοινωνική έρευνα δεν είναι αστυνομική έρευνα, δεν είναι δικαστική έρευνα. Είναι μια έρευνα που έχει να κάνει με την κινητοποίηση των δυνάμεων στην κοινότητα, είτε αυτό έχει να κάνει με την εξέβρεση του συγγενικού ή άλλου οικείου περιβάλλοντος, είτε αυτό έχει να κάνει με τη συνεργασία με φορείς στα πλαίσια της παραπομπής για τη μετανοσοκομιακή φροντίδα. Άρα απαιτείται ένα πολύ εμπεριστατωμένο ψυχοκοινωνικό ιστορικό, με όσο το δυνατόν κάποιες πληροφορίες για την ιατρική συνθήκη του ασθενούς. Αυτές λοιπόν οι πληροφορίες, όταν έφευγαν από την κοινωνική υπηρεσία και έπρεπε να υπογράφονται τα διαβιβαστικά, πολύ συχνά ερχόμασταν αντιμέτωποι, και χαίρομαι που ακούω ότι έχετε προτυποποιήσει έναν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας όσον αφορά το διοικητικό προσωπικό και την παρέμβαση στα ΤΕΠ, γιατί πολύ συχνά ερχόμασταν αντιμέτωποι με κάποιες τρευλώσεις το τι σημαίνει να είναι διευθυντής κάποιος κάποιου και να έχει πρόσβαση σε έγγραφα. Ο κοινωνικός λειτουργός διέπεται από το ειδικό επαγγελματικό απόρριτο. Επομένως, πληροφορίες που άπτονται του κοινωνικού ή οικογενειακού ιστορικού του πάσχοντος δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση άλλοι πλην του κοινωνικού λειτουργού. Το διαβαστικό φυσικά το υπογράφει ο ανώτερος, είτε είναι ο διοικητικός διευθυντής, είναι ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας, αλλά το ενημερωτικό σημείωμα φέρει την υπογραφή του επιστήμονα που το συνέταξε. Οπότε είχαμε αρκετές τρευλώσεις σε αυτό το επίπεδο. Θα μου πείτε, όταν περάσαμε στην ιατρική υπηρεσία, λύθηκαν αυτά? Δεν λύθηκαν, απλά με έναν τρόπο ενδεχομένως δεν υπάρχει τόση πολύ ανάγκη από τη διεύθυνση την εκάστοτε της ιατρικής υπηρεσίας να ελέγχει το γραπτό κείμενο. Να πω όμως, μια και μας αφορά το θέμα των επιγόντων, ότι στο νόμο που προβλέφθηκε η οργάνωση και η λειτουργία και η στελέχωση του ΤΕΠ, δεν έχει προβλεφθεί προφανώς η στελέχωση του με κοινωνικούς λειτουργούς, ούτε και στην τελευταία αναθεώρηση του 19 που μιλάει για τον τρόπο πληρωμής και συμπεριλήφθηκαν και οι συνάδελφοι ψυχολόγοι. Όμως υπάρχει αυτή η παράγραφος που αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τον Διευθυντή των ΤΕΠ θεωρεί ότι το τμήμα του πρέπει να καλυφθεί και με αυτή την ειδικότητα, έχει τη δυνατότητα να καταρτίζει αυτό το πρόγραμμα και να υποβάλλεται στο διοικητή, αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου. Στον Ευαγγελισμό, πολύ πριν όλη αυτή την νομοθεσία που διέπει αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο, μάλλον τη λειτουργία των ΤΕΠ, παραδοσιακά η κοινωνική υπηρεσία συμμετείχε στις εφημερίες του νοσοκομείου σαν διοικητικά ωράρια. Δηλαδή αυτό σήμαινε ότι εφόσον δεν ανήκουμε στο αυτοτελές τμήμα, θα έπρεπε να απουσιάζουμε από την πρωινή μας εργασία και από τις κλινικές στις οποίες είχαμε την ανάθεσή τους. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Λοιπόν, όταν μιλάμε για τη νοσοκομιακή κοινωνική εργασία, υπάρχουν πολλά μοντέλα, αλλά για να μην σας κουράσω, το βασικότερο μοντέλο και η βασικότερη θεώρηση που στις περισσότερες χώρες που συνεργάζονται το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με κοινωνικούς λειτουργούς στα ΤΕΠ είναι αυτό. Η προσέγγιση του ατόμου στο περιβάλλον του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να στοχεύσουμε σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Γιατί μας ενδιαφέρει το functionality, μας ενδιαφέρει η λειτουργικότητα. Το δικαίωμα στην υγεία έχει να κάνει με την ευημερία, όταν μιλάμε για well-being, και για λειτουργικότητα. Χωρίς το ένα δεν μπορείς να έχεις το άλλο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, οι ερευνητές που μελετούν αρκετά το ζήτημα της κοινωνικής εργασίας στο πλαίσιο του νοσοκομείου υποστηρίζουν ότι η διάσταση που αφορά τα ζητήματα της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κρίσιμη. Γιατί στην πραγματικότητα βάζουμε μέσα στο σύστημα της υγείας αυτές τους δύο πυλώνες και με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε τη μείωση των ανισοτήτων. Γιατί έχουμε... αν το θέλετε, δίνουμε περισσότερο βάση και βήμα ότι όλοι έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης. Στην Ελλάδα το σύστημα υγείας είναι μεικτό, όπως ξέρετε, ακόμα τουλάχιστον. Άρα έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας και ταυτόχρονα έχουμε και τον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα, σε χώρες όπως είναι στην Αμερική, το σύστημα είναι ιδιωτικό. Στο μόνο μέρος όπου προβλέπεται δωρεάν πρόσβαση στους πολίτες, ακόμα και στους ανασφαλίστους, είναι στα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Γεγονός που αυτό
από τις μελέτες που εκεί προκύπτουν και θα δείτε και στην επόμενη διαφάνεια, έχει αυξήσει πάρα πολύ την ανάγκη να βρουν τρόπους για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν και να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Γιατί ναι, μεν εκεί μπορεί να υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που είναι, αν το θέλετε, πιο άμεσα διασυνδεόμενη και τομεοποιημένη με τα εκάστοτε νοσοκομεία, όμως και πάλι αυτό αφορά ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα της ασφαλιστικής κάλυψης και άρα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Τι είναι το βασικό που πρέπει να σκεφτόμαστε σε αυτή την προσέγγιση? Και έτσι το κλείνουμε, ότι τα ζητήματα, ο πυλώνας της κοινωνικής δικαιοσύνης και η εστίαση στο ανθρώπινο δικαίωμα σε ό,τι έχει να κάνει με το υπέρτατο αγαθό της υγείας, διασφαλίζει τι? Το συνεχές της φροντίδας. Αν δεν έχει συνεχές της φροντίδας, και ακούγεται πολύ θεωρητικό, αλλά στην πράξη έχει νόημα. Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα έχεις ξανά περιστατικά που θα σου ξαναέρθουν μετά από 10 μέρες στα ΤΕΠ. Γιατί δεν έχεις διασφαλίσει αυτό, το continuum of care. Τώρα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η δική μας η επιστήμη μόλις το 1978 εισήχθη στον τομέα της υγείας, αλλά ήδη από τη δεκαετία του 80 ο ρόλος μας άρχισε να επηρεάζεται από τη μείωση των οικονομικών πόρων και τη μειωμένη χρηματοδότηση, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Γιατί? Και σταδιακά καθιερώθηκαν πια, όπως ξέρετε, και τα συστήματα ποιότητας, που τι σημαίνει αυτό? Ότι άρχισε πια να επικρατεί η τάση ότι πρέπει να απομακρύνεται γρήγορα ο ασθενής από το οξύ τμήμα, και έτσι με αυτόν τον τρόπο επηρέασε και άλλαξε και τους στόχους της κοινωνικής εργασίας. Μπήκαμε δηλαδή σε μια λογική, αν το θέλετε, και να είμαστε συνέχεια σε μια διαδικασία να ισορροπούμε ανάμεσα στην παροχή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και στο κατά πόσον μπορούμε να υποστηρίξουμε τους ασθενείς από τη στιγμή που θα απομακρυνθούν από το χώρο. Αυτός ο χώρος στον οποίο εργαζόμαστε, στην πραγματικότητα έχει να κάνει με την ευαλωτότητα. Και η απώλεια της υγείας μας απειλεί όλους, αλλά κυρίαρχα αυτούς που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι, οι στερούντες κοινωνικά, άνθρωποι που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας. Μιλάμε πια για ενεργειακή κρίση, μιλάμε πια για ανθρώπους. Έρχονται νέες κατηγορίες ευάλωτων που δεν τις είχαμε ίσως καν φανταστεί. Άνθρωποι που είναι παράνομα στη χώρα. Αλλοδαπή, αυτοί όλοι το σύστημα υγείας το βιώνουν ήδη εχθρικό και μη προσβάσιμο. Φανταστείτε λοιπόν να μπει σε αυτό το παρονομαστή, σε αυτή την εξίσωση και η απώλεια της υγείας τους. Αυτό το πράγμα, αυτή το καθεστώς, αν το θέλετε, της πλήρους αβεβαιότητας, με έναν τρόπο μετακυλίεται και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που καλείται να καλύψει την επίγουσα ανάγκη. Σε αυτό το νοσοκομιακό περιβάλλον, η απειλή της υγείας λοιπόν μας επηρεάζει, και αυτό που έχω βρει στις μελέτες είναι ότι όλοι μας με έναν τρόπο βιώνουμε μια διεργασία προπαρασκευαστικού θρήνου, όπως λέγεται. Γιατί το άτομο που βρίσκεται εκεί και θέλει να βοηθηθεί δεν θρηνεί μονάχα τις απώλειες που μπορεί να συμβεί στο άμεσο μέλλον του, αλλά στην πραγματικότητα και το παρόν του. Είναι μια μαύρη χρονικά στιγμή, ένα κενό θα λέγαμε, όπου κανείς σκέφτονται, βάζει μέσα σε αυτή την πολύ τρύπα όλες τις πιθανές σκέψεις. Όλο αυτό που δεν έζησε, όλο αυτό που ίσως δεν θα καταφέρει να ζήσει και αυτό που ζει τώρα που δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορεί να το ελέγξει γιατί εξαρτάται από τους χρόνους αντιμετώπισης, από το τριάζ, από τη διαλογή, από το ποια ειδικότητα θα τον δει, σε πόσο χρόνο θα γίνει αξονική και με ποια, αν θα καταλήξει να υπάρχει ένα γι' αυτόν αποτέλεσμα και σε τι χρονικό διάστημα επί της ουσίας. Τα περιστατικά που καλούμαστε είναι ποικίλα. Και αν σκεφτείτε ότι όταν εφημερεύουμε είμαστε μόνο ένας στην εφημερία, αυτές είναι οι περιπτώσεις. Μπορεί να είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι. Άρα η ομάδα ιατρική στερείται παντελώς θεραπευτικών πληροφοριών που αφορούν το ιστορικό. Άνθρωποι με ζητήματα γλώσσας ή πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. Θυμάμαι, ας πούμε, στο νευρολογικό πρόσφατα είχαμε μια περίπτωση μιας γυναίκας, μπορεί να ήταν ιστερία, μπορεί και επιληψία, πάντως ο σύζυγός της δεν μπορούσε να επιτρέψει να την αφήσει στον χώρο της εξέτασης χωρίς να είναι ο ίδιος παρόν. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια πολιτισμική ιδιαιτερότητα που τον καθιστά τον ίδιο, αν το θέλετε, στα πλαίσια του σεβασμού της δικής τους κουλτούρας να βρίσκεται συνεχώς παρόν, και αυτό κάπως έπρεπε να επικοινωνηθεί στο ΤΕΠ νευρολογικό προκειμένου και να επιτραπεί. Άρα βλέπετε ότι ο ρόλος μας πολλές φορές δεν είναι τόσο πολύ το να βρούμε τη λύση, ωστόσο το να συνηγορήσουμε και να διευκολύνουμε και να δημιουργήσουμε αυτή τη γέφυρα της επικοινωνίας και της κατανόησης ανάμεσα στην κουλτούρα κάποιου
και στην κουλτούρα και του τιμήματος. Εφόσον αυτό βέβαια δεν παρακολουθεί την ιατρική διαδικασία. Πολύ συχνά έρχονται άνθρωποι, τουλάχιστον στο δικό μας το νοσοκομείο, που έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό κατά μέσο όρο κάθε 4 μέρες που περνάνε από τα ΤΕΠ, ενδεχομένως είναι και πάνω από 1.000 άτομα. Άρα είναι άστεγοι, είναι άτομα με σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, άτομα με ψυχιατρικές νοσηρότητες ή χρήση ψυχοτρόπων ουσιών ή αλκοόλ, ανήλικα άτομα, μπορεί να δεχτούμε και άτομα 15 έως 18, όπως γνωρίζετε, μέχρι 12-13 παραπέμπονται, μεταφέρονται με το ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία παιδών. Άρα αυτή η ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα της εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας καλείται να καλύψει τις ανάγκες στο ίδιο περιβάλλον με τους ενήλικες. Πολύ συχνά εκεί, όχι απλά είναι απαραίτητη, είναι αναγκαία η παρουσία μας, γιατί θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τις εισαγγελικές αρχές με ενημερωτικά σημειώματα προς τους φορείς σε σχέση με το κομμάτι της ανάληψης επιμέλειας και φροντίδας του ανηλίκου, εφόσον δεν μπορεί να βρεθεί ο κηδεμόνας του. Πολύ συχνό, ίσως και στα νοσοκομεία σας να το αντιμετωπίζετε, άνθρωποι ηλικιωμένοι, υπερήλικοι, χωρίς φροντίδα από στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο. Ιδίως μετά την πανδημία έχουμε μια τεράστια πληθυσμιακή ομάδα ασθενών πάνω από το 80 χρονών που μένανε μόνοι τους σε σπίτια με χαμηλό ενίκιο, με χαμηλές συντάξεις, που πλέον καθίσταται αδύνατη παραμονή τους εκεί, που δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον ή έχουν οργανικό ψυχοσύνδρομο και πέφτουν και προσέρχονται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, και προφανώς η εξέβρεση συγγενών που μπορεί να έχουν να βρεθούν χρόνια, δεν μπορεί αυτό να γίνει στο πλαίσιο του 24ωρου μιας εφημερίας. Θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή άλλης μορφής βίας και κακοποίησης είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι. Βλέπετε ότι πάλι μετά την πανδημία έχει αυξηθεί φοβερά το ποσοστό των περιστατικών που προσέρχονται στο ΤΕΠ με ως θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο και ίσως έχει ενδιαφέρον τα τμήματα επειγόντων και όσες ειδικότητες εμπλέκονται να εκπαιδευτούν σε αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση, γιατί πολύ συχνά χάνεται το περιστατικό, δεν καταγγέλει, άρα με έναν τρόπο παρακολύεται, αν το θέλετε, όλη η διαδικασία του αυτοφόρου, δεν επεξηγείται σωστά στην ασθενή διαδικασία της ιατροδικαστικής εξέτασης, άρα έχουμε πολλά σοβαρά μετά κενά νομικά στην όποια διεκδίκηση εκ των υστέρων προσπαθήσει το θύμα να διεκδικήσει σε ό,τι έχει να κάνει με τη βλάβη που έχει υποστεί. Και ένα πολύ ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα παράμετρος είναι ότι για περιπτώσεις καλούμαστε συχνά και για περιπτώσεις που έχουμε οικογένεια, όμως η οικογένεια αντιστέκεται στην προοπτική της θεραπείας. Βιώνει πολύ το περιβάλλον εχθρικό ή έχει μια ενδεχομένως μια παρανοϊδή εγρήγορση σε ό,τι έχει να κάνει με τις προτάσεις του θεράποντος για την νοσηλεία και για την πορεία της υγείας του ασθενή. Και εκεί αυτή η αρνητική στάση είναι σημαντικό να δεχόμαστε παραποπή από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για να μπορούμε να δουλεύουμε τις αντιστάσεις αυτές. Στην πραγματικότητα, μέχρι τώρα αυτό που μιλάμε είναι για ολιστική προσέγγιση και είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί κάθε ασθένεια. Όποια ειδικότητα το καταλάβει και το αντιληφθεί και το βιώνει στην καθημερινότητά της, παίρνει και ικανοποίηση και η ίδια. Πρόσφατα, ας πούμε, είχε μεταφερθεί στο ΤΕΠ COVID μια κυρία 85 χρονών από ιδιωτικό νοσηλευτήριο με συνοδό την ενήλικη κόρη της, αμαία, με σύνδρομο Down. Άρα το ΕΚΑΒ θεώρησε ότι είναι η συνοδός της. Η ίδια λοιπόν έπρεπε να νοσηλευτεί και ξαφνικά κινητοποιήθηκε το σύστημα, γιατί ακριβώς γνωριζόμαστε καιρό και κινητοποιήθηκε και η γιατρός και η νοσηλεύτρια και η προϊσταμένη των ΤΕΠ, ότι κάτι πρέπει να γίνει, γιατί το να θεωρούμε ότι θα επιστρέψει από την Αμερική ο αδερφός μέσα σε 24 ώρες προκειμένου να την παραλάβει από τα επίγοντα, προφανώς ήταν ανεδαφικό. Άρα η κοινή μας συνισταμένη ότι θα πρέπει να βρούμε πολύ πρακτικά ένα χώρο αυτό το ενήλικο άτομο που αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη αναπηρία να την έχουμε πιο προστατευμένη και δεν μπορεί να βρίσκεται εκτεθειμένη στο σαλόνι μαζί με
45-50 ανθρώπους και να βιώνει όλη αυτή την σύγχυση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δική της κατανόηση και την αντιληπτική δυνατότητα να προσαρμοστεί σε ένα ΤΕΠ. Να της δώσουμε τη δυνατότητα να εξεταστεί και να βγει ένα καταγραφικό. Άρα εδώ ήταν πολύτιμη και η συνεργασία με τη διοικητική υπάλληλο, γιατί εφόσον συμβιώνει με τη μητέρα, ενδεχομένως και η ίδια έπασχε από COVID, αλλά κανείς δεν είχε ασχοληθεί να την περάσει από το καταγραφικό, να περάσει από τριάζ και να γίνει το τεστ, το PCR. Όλες αυτές οι ενέργειες βοήθησαν μέχρι που στο τέλος καταλήξαμε μέσω της συνεργασίας μας με τον υποδιοικητή να νοσηλευτούν σε δίκλινο οι δυο τους και να πετύχουμε, αν το θέλετε, το νοσοκομείο να αποτελέσει έναν πρόχειρο, έναν προσωρινό μεταβατικό χώρο μέχρι να δοθεί δυνατότητα στην οικογένεια να ανασυντάξει τις δυνάμεις και να αποφασίσει τι θα γίνει μετά. Φυσικά και θυμώνει πολύ όταν έρχεται έτσι με αυτόν τον τρόπο ένα περιστατικό στα επίγοντα και σκέφτονται όλοι οι νοσηλευτές, οι γιατροί, καλά, 85 χρονών μητέρα δεν είχε σκεφτεί ότι μπορεί να πεθάνει και η κόρη της να μείνει ξαφνικά χωρίς φροντίδα. Εμείς θα το λύσουμε. Εμείς θα το λύσουμε. Ή μάλλον καλύτερα και εμείς. Και γι' αυτό βοηθάει να υπάρχει η ίδια επιστημονικότητα στα ΤΕΠ, γιατί αυτή η κουβέντα που μπορεί εγώ εκείνη την ώρα να κάνω ή αυτή η παρατηρήση, ο τρόπος που εγώ μπορώ να μετουσιώσω, αν το θέλετε, ή να δώσω μια ερμηνεία σε αυτό που συμβαίνει και να δικαιολογήσω και να κατανοήσω ενδεχομένως το θυμό και τις αντιστάσεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και να πετύχουμε με αυτόν τον τρόπο μια μετάλλαξη σε αυτή την αντίσταση και να οδηγηθεί το περιστατικό στην λύση του. Άρα η διεπιστημονικότητα στην πράξη βοηθάει. Εισφέρουμε λοιπόν στη διεπιστημονική ομάδα την ψυχοκοινωνική διάσταση της κάθε περίπτωσης και παράγοντες που ενδεχομένως επηρέασαν την εκδήλωση της νόσου, κυρίως τους παράγοντες που θα βοηθήσουν την αποτελεσματικότητα, στην αποτελεσματικότερη θεραπεία, φροντίδα και αποκατάσταση. Και δυστυχώς εισφέρουμε και με άλλο τρόπο. Εκτός από το να φέρνουμε τις προσωπικές πληροφορίες με έναν τρόπο που να είναι κατανοητό προφανώς για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, φέρνουμε και τις πιο κακές και δυσάρεστες ειδήσεις. Δηλαδή, ποιοι είναι οι θεσμικοί παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στη μετανοσοκομιακή φροντίδα. Τι υπάρχει δηλαδή και τι δεν υπάρχει εκεί έξω που θα μας εξυπηρετήσει και να καλύψει την ανάγκη της φροντίδας του ασθενή μετά την έξοδο. Τις κοινωνικές δηλαδή παροχές. Αυτά είναι τα στοιχεία που βλέπετε ότι αξιολογούνται. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να πετύχουμε, όπως σας είπα, το discharge planning. Για να μην σας κουράζω, όλες αυτές οι αρμοδιότητες κατά καιρούς τα τελευταία 20 και χρόνια τις έχω ζήσει με όλο τον τρόπο. Είτε να διεκδικήσω πρόσβαση στην κοινότητα, είτε να εξασφαλίσω κατοίκον φροντίδα, από εξοπλισμό μέχρι και υγειονομικό υλικό, να μεσολαβήσω για ραντεβού και για στα εξωτερικά γιατρία για εξετάσεις follow-up, προφανώς να διασυνδέσω με κοινοτικές κοινωνικές υπηρεσίες, να βρω τρόπο για την υποστήριξη του κόστους και κυρίως να ενθαρρύνω τον ασθενή που βιώνει ή το οικογενειακό περιβάλλον εχθρικό, το νοσοκομειακό περιβάλλον, να διεκδικήσει το δικαίωμά του στην υγεία και να προσέλθει στο δημόσιο νοσοκομείο για να έχει λύση στο πρόβλημά του. Πολύ ποικίλος ο ρόλος και με αρκετές, αν το θέλετε, και αντιβάσεις. Στην πράξη έχουμε περιορισμούς, πολλούς. Ακριβώς επειδή στη βιβλιογραφία αυτά τα περιστατικά περιγράφονται ως heavy ED users, πια είναι άνθρωποι οι οποίοι προσέρχονται και προσέρχονται συνέχεια στα ΤΕΠ, με λιγότερο πιεστικά ιατρικά προβλήματα μεν, αλλά με πολύ έντονα ψυχοκοινωνικά ελλείμματα δε. Αυτές οι μελέτες, αυτό που μας λένε, είναι ότι η προσωπική επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, το να μπορείς δηλαδή να τους υποστηρίξεις, να ακούσεις αυτό που συμβαίνει στο συγκεκριμένο μικρό χώρο χρόνο των ΤΕΠ, να μπορέσεις να δεις αν άμεσα έχεις τη δυνατότητα παραπομπής, να ενημερώσεις κοινωνικά και να επικεντρωθείς λοιπόν στο δικαίωμά του για το συνεχές της φροντίδας, είναι σημαντικά στοιχεία που δηλώνουν ότι είναι σχεδόν μονόδρομος κάποια στιγμή να σκεφτούμε να στελεχωθούν αυτοτελώς με κοινωνικούς λειτουργούς στα ΤΕΠ. Όμως δεν είναι προτεραιότητα στις πολιτικές της υγείας. Και σίγουρα οι υπερορισμοί στην παρέμβασή μας, έτσι όπως αυτή τη στιγμή τα στελεχώνουμε, ενώ επειδή είμαστε δανεικοί από τις κλινικές και από τα εξωτερικά ιατρία για να βοηθήσουμε στη λειτουργία των ΤΕΠ, είναι ότι δεν μπορούμε να πετυχαίνουμε πάντοτε καλό συντονισμό. Η κουλτούρα στη διεπιστημονικότητα δεν είναι κάτι δεδομένο.
Προφανώς έχουμε έρθει πολύ συχνά αντιμέτωποι με μη ρεαλιστικές προσδοκίες από τους θεράποντες για το μέχρι ποια είναι η δυνατότητά μας να παρέμβουμε και ο χρόνος απόκρισης εκ προημίου είναι περιορισμένος. Γι' αυτό έρχονται οι ίδιες μελέτες και προτείνουν τη λύση του κοινωνικού τριάζ. Το λέγαμε και έξω, είναι μια λύση που έχει να κάνει λίγο, αν το θέλετε, ταιριάζει και κουμπώνει στη λογική των οξέων περιστατικών για τα ψυχιατρικά. Και πώς βρέθηκε βέβαια αυτή η λύση, πάντα από τους φίλους μας, τους Αμερικάνους, που δεν θέλουν και εκεί να φαίνονται αυτά τα περιστατικά, να μπαίνουν στην κλινική και να παραμένουν και να βαλτώνουν και έτσι οι δείκτες ποιότητας να μειώνονται της εκάστοτε κλινικής. Έχει βρεθεί λοιπόν αυτή η λύση, αυτός ο μεταβατικός χώρος που ονομάζεται κοινωνικό τριάζ, από 48 έως και 72 ώρες, που επιτρέπει στον επαγγελματία κοινωνικό λειτουργό σε ώρες και μέρες εργάσιμες, γιατί προφανώς Σαββατοκύριακο δεν μπορείς να κινητοποιήσεις ούτε εισαγγελείς, ούτε δικαστές, ούτε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, να δεις τι δυνατότητες έχεις για αυτόν τον άνθρωπο, τι συμβαίνει στο σπίτι του, πού βρίσκονται οι οικοί του, για ποιο λόγο έχει έρθει σε αυτό το τέλμα και είναι τόσο εγκαταλελειμμένος. Τουλάχιστον αυτή είναι η εμπειρία της αστικής μου, αν το θέλετε, επαφής με το νοσοκομιακό περιβάλλον, γιατί ενδεχομένως εδώ τα πράγματα να λειτουργούν πολύ πιο ομαλά, εφόσον η οικογένεια ή το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον μπορεί να παίξει ένα δίκτυο υποστήριξης μετά το νοσοκομείο. Συγγνώμη, λίγο πιο σύντομα, γιατί έχω μιλήσει. Ναι. Νομίζω ότι στα εμπόδια τα έχουμε ήδη αναφέρει πολλά. Μεγάλες λίστες αναμονής, γραφειοκρατίες. Θέλω να καταλάβω, το λέω πάντοτε, το ΕΣΥ δεν έχει μετανοσοκομιακή φροντίδα, δεν έχει παρηγορητική φροντίδα, δεν έχει κέντρα αποκατάστασης. Ό,τι παραπομπές κάνουμε, εξαρτιόμαστε από δομές, από θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων ή παραρτήματα ΑΜΕΑ που ανήκουν και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι άλλο Υπουργείο από το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας ακόμα δεν έχει βρει τη διαδρομή να φτιάξει μετανοσοκομιακή φροντίδα στη χώρα. Επίσης, όλοι αυτοί οι φορείς μας δημιουργούν αυτούς τους αποκλεισμούς. Έτσι, δεν μπαίνουν άνθρωποι που έχουν πολύ σοβαρές διαγνώσεις, στις κλειστές και ανοιχτές περίθαλψη δομές δεν μπαίνουν άνθρωποι που είναι και φορείς λοιμωδών νοσημάτων. Να μην σας κουράζω, διαχρονικά εμπόδια. Πρέπει να σκεφτούμε. Μιλάμε για ένα πληθυσμό που υπάρχει φοβερή ζήτηση όσον αφορά τη γύρανσή του. Από ό,τι φαίνεται, όλες οι μελέτες λέει ότι πρέπει να σκεφτούμε να φτιάξουμε εξειδικευμένες μονάδες φροντίδας. Αυτό πώς θα το κάνουμε, αναρωτιέμαι, με τη μείωση των δαπανών για την υγεία και τις περικοπές των παροχών. Βλέπετε λοιπόν ότι όσο και αν εφαρμόζουμε πιλωτικά προγράμματα υποστήριξης πουχού ανθρώπων με αναπηρία στην κοινότητα, όταν αυτό γίνεται στα πλαίσια πάντοτε μιας χρηματοδοτικής πολιτικής που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό, είναι με έναν τρόπο μια προσπάθεια, αν το θέλετε, να καλυφθεί μια τρύπα, αλλά όχι να λυθεί το πρόβλημα. Αυτές οι ανισότητες οδηγούν στην αναγκαιότητα να δουλεύουμε διεπιστημονικά και εύχομαι και ελπίζω αυτό το συμπόσιο να έδωσε την ευκαιρία στη δική μας τουλάχιστον ειδικότητα, βλέπετε και τις βιβλιογραφικές πηγές, να ξεκινήσει ένα διάλογο με τις άλλες ειδικότητες που στελεχώνουν το ΤΕΠ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.